Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και τώρα με τον κορονοϊό αποφάσισα να αρχίσω να τηλεφωνώ σε φίλους και γνωστούς και να μιλάω μαζί τους για το πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Τους παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε για 10 λεπτά, όχι παραπάνω και όχι λιγότερο. Ένα podcast για το πώς βιώνουμε την καραντίνα. Έχουμε περάσει τόσα και αυτό θα περάσει. Security doors sealed. Sector retains in quarantine. Γιάννη μου, καλησπέρα. Τι κάνεις? Έλα, ρε, καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι? Εγώ καλά είμαι. Αναρωτιέμαι τι γίνεται, τι ζούμε, πού πάει όλο αυτό, αν μας λείπει η δουλειά μας ή αν μας αρέσει που καθόμαστε και λίγο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει που κάθομαι. Λίγο, όπως είπες. Όχι για πάρα πολύ. Θα δούμε. Ναι. Έχεις φοβηθεί καθόλου, Γιάννη? Όχι. Κάποια στιγμή ταράχτηκα λίγο με τις εικόνες που είδα από την Ιταλία, την Ισπανία, ξέρω από αυτά. Προσπαθώ βέβαια. Καμιά φορά ξέρεις η τηλεόραση, γιατί εγώ από τηλεόραση περισσότερο στο διαδίκτυο δεν έχω ιδιαίτερη αυτή. Η επαναλαμβανόμενη αυτή εικόνα, η οποία συνδεύεται και από μουσική και από σχόλια κτλ., σου δημιουργεί ένα πανικό. Δεν ξέρω αν ο πανικός αυτός είναι στοχευμένος, ώστε να σε πανικοβάλει και να κάτσει να δει, να σε φοβήσει, να μείνει μέσα, να ξαναδεί. Αλλά κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι δεν θα έπρεπε να βλέπω συνέχεια αυτές τις εικόνες. Παρακολουθώ μόνο την ενημέρωση αυτή που γίνεται την κλασική στις 6 ώρα. Και τις υπόλοιπες ώρες ασχολούμαι με διαβάσματα, γυμναστικές, κάτι μεταφράσεις που κάνω και τέτοια. Τι διαβάζεις αυτό το καιρό? Τώρα διαβάζω ένα της Μέρμιγκα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ναι. Ο ωραίος γιατρός, ένα πολύ ωραίο κείμενο που έχει βγει. Και είναι κάτι μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκουμέντου και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ιστορικά πράγματα που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Πριν από καιρό διάβασα κάτι, μια διατριβή του Κικέρονα. Τρέχα γύρευε τώρα τι σου λέω. Ακούγονται παράξενα αυτά. Κάτι άλλο για τους στοϊκούς φιλοσόφους, για τον Μάρκο Αβρίλιο. Ασχολούμαι λίγο με κάτι μεταφράσεις που κάνω σε κάποιες κομμωδίες του Τσέχου. Προσπαθώ να τα αποδώσω με έναν τρόπο. Αυτές είναι οι ασχολίες μου αυτόν τον καιρό. Πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι μετά, όταν έρθει αυτό το μετά, θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας, έτσι ριζικά? Εννοείς αν θα αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά, στην άβρα μας προφανώς, έτσι δεν είναι? Στην άβρα μας, στο αν θα αγκαλιαζόμαστε, στο αν θα ξαναγεμίσουν τα θέατρα, στο αν θα κάνουμε γυρίσματα, ξέρεις. Θα γίνουν, γιατί εξαρτάται και πώς θα πάνε τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες υγείας, δηλαδή τις φαρμακευτικές αγωγές κτλ. Γιατί όπως βλέπεις τα πράγματα αλλάζουν κάθε μέρα. Άκουσα μια είδηση ότι, που είπαν επίσημα δηλαδή από την ενημέρωση, ότι ένα φάρμακο το οποίο δοκιμάστηκε νομίζω στην Κίνα, το οποίο είναι πάρα πολύ δραστικό. Πιο δραστικό από όλα. Επομένως, τα πράγματα αλλάζουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει. Το πιο βασικό θα είναι να μείνουν κάποιες υποδομές και κάποια νοοτροπία να αλλάξει ό,τι αφορά την υγεία, τις παροχές δηλαδή της υγείας, της δημόσιας υγείας, αλλά και γενικότερα, στον τομέα τον κρατικό εννοώ. Και επίσης ένα που θα πρέπει να κρατήσουμε, ότι τίποτε δεν είναι αυτονόητο και τίποτε δεν είναι σίγουρο. Οι σχεδιασμοί μας πάντα πρέπει να γίνονται και να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι κάτι μπορεί να συμβεί και βλέπουμε ότι ούτε και η ελευθερία η οποία πρέπει να συνοδεύεται με την ευθύνη και αυτή δεν είναι αυτονόητη πολλές φορές. Είναι άθλημα καθημερινό και έχει να κάνει και με την προσωπική μας ευθύνη και με την προσωπική μας συμπεριφορά ως προς το σύνολο, ως πολίτες δηλαδή και όχι ως υπήκοοι. Τι σου λείπει πιο πολύ? Το μπάσκετ μου λείπει, γιατί εγώ παίζω μπάσκετ, δεν παίζω σχεδόν κάθε μέρα. Πήγαινα το πρωί μόνος μου, είχε παρέες τα απογεύματα. Αυτό μου έχει λείψει πολύ. Τα άλλα δεν μου έχουν λείψει ιδιαίτερα. Δηλαδή, στο θέατρο είχα σχεδόν τελειώσει. Η τηλεόραση εντάξει είναι να είμαστε στα τελειώματα. Μου λείπει, αλλά πιο πολύ απ' όλα μου λείπει η άσκηση ή έξω, το μπάσκετ. Παίζεις από μικρός μπάσκετ? Παίζω 45 χρόνια. Από πολύ μικρός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή όταν λέμε παίζεις, πού παίζεις? Πάω και παίζω στο Χολαργό, στην Περικλέους, στα ανοιχτά γήπεδα. Ήσουνα και είσαι καλός μπασκετμπολίστας, θα θεωρείς? Είμαι καλός, ναι. Το ξέρω, το μπάσκετ είναι μια πολύ μεγάλη. Εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία μου, στη σκέψη μου. Με κρατάει σε φόρμα, σε ένταση. Μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Ήσουν σε ομάδα ποτέ? Πολύ παλιά ήμουν σε μια ομάδα στα Πετράλωνα, μια κατηγορία μικρή. Αλλά δεν ασχολήθηκα με αυτό. Παρόλο που θα μπορούσα να ασχοληθώ και πιο ενεργά. Αλλά εντάξει, η δουλειά με πήρε από κάτω, μετά οι σπουδές, στρατοί κτλ. Και τα επαγγέλματα. Αλλά δεν το άφησα ποτέ. Πρέπει να πω ότι και όταν παίζω, όταν δεν ασκούμαι μόνος μου, δηλαδή συνήθως πάω τα πρωινά εγώ που δεν υπάρχει κανείς και κάνω ένα πρόγραμμα μόνος μου, όταν παίζω με άλλους μαζί, παίζουμε θα έλεγα αρκετά έντονα, γιατί και οι άλλοι είναι και αρκετά μικρότεροι πολλές φορές.
Μάλιστα. Δεν φαντάζομαι να σκέφτηκες ποτέ να γίνεις επαγγελματίας μπασκετμπολίστας σε βάρος του ηθοποιού. Όχι. Δεν σκέφτηκα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορούσα να κάνω καμία άλλη δουλειά πέρα από αυτή που κάνω. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ να έκανα κάτι άλλο. Βγαίνεις καθόλου έξω αυτές τις μέρες, αυτό το απαραίτητο? Χθες δεν βγήκα καθόλου, ας πούμε. Σήμερα βγήκα, πήγα μέχρι το φαρμακείο. Εσύ, σε σχέση με όλο αυτό που συμβαίνει, που βλέπουμε, ξέρεις, αυτές τις εικόνες από όλο τον κόσμο και κάπως αισθανόμαστε πιο κοντά μεταξύ μας, ακόμα και με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ μακριά, έχει αλλάξει κάτι στην, πώς να το πω, στη φιλοσοφία σου γύρω από όλη αυτή την. Πώς να το πω, εγώ αισθάνομαι διαφορετικός πάντως λίγο. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει μετά. Θα ήταν τρελό να μην αισθανόμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή δεν μπορεί, αυτό είναι ένα. Είναι σαν να αλλάζει ο ρυθμός του κόσμου, σαν να ξανακάνει διάλειμμα η γη. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι σαν να σταματάνε όλα, σαν να βγαίνει από την πρίζα. Σαν να σταματάνε όλα και να λέει κάτι ανώτερο, κάτι που μας ξεπερνάει. Ξεπερνάει την ασημαντότητά μας αυτή και λέει τώρα θα ζήσετε με έναν άλλο ρυθμό που θα επιβάλλει η φύση. Με τη φύση όταν τα βάλεις θα ιτηθεί σίγουρα. Θα πρέπει να την αντιμετωπίσει με σεβασμό. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά πρέπει να το κάνουμε όταν είμαστε στα δύσκολα, όταν μας προκαλεί, αλλά και όταν δεν μας προκαλεί. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που δεν καταφέρνουμε. Και νομίζω ότι αν κάτι πρέπει να μείνει για μετά θα είναι αυτό. Ο χρόνος μετράει διαφορετικά. Ο χρόνος ο εσωτερικός, ο δικός σου, από τον οποίο τον εμπεριείχες και πριν, αλλά δεν του δίνεις ιδιαίτερη σημασία. Τώρα διαμορφώνεται, έχει άλλη αξία μέσα σου. Μέσα μου. Άρα, αν σε ρώταγα τι σε χαροποιεί τώρα που άλλαξαν όλα αυτά τα πράγματα και είμαστε κλεισμένοι μέσα, υπάρχει κάτι που σε χαροποιεί, έτσι να αισθάνεσαι μια ικανοποίηση που συμβαίνει, που σου συμβαίνει? Αισθάνομαι ότι περνάμε μια δοκιμασία, η οποία θα έλεγα ότι ήταν σε έναν βαθμό απαραίτητη. Θα πει κάποιος τώρα τι μας λέει αυτός, εδώ έχουμε τραβήξει πολλά και πολλά. Ναι, αλλά ας πάρουμε ένα παράδειγμα ότι μας ζητάνε και μας λένε φίλε θα κάτσεις στο σπίτι σου. Και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι δεν μπορείς να κάτσεις εύκολα στο σπίτι σου. Και αυτό που θα πρέπει, αντί να σε κυριεύσει ο θυμός, ας πούμε, και η... ξέρετε, το επαναστατικότητα της πλάκας που μας την συνηθίζουμε πάρα πολύ, καλό θα είναι να γίνουμε πιο επαναστάτες με την έννοια να επανασταθούμε, δηλαδή μέσα μας να δούμε γιατί δεν μπορούμε να κάτσουμε άραγε στο σπίτι μας τόση πολλή ώρα αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, με τις αδυναμίες μας, αλλά και γιατί όχι και με τα προτερήματά μας, ούτε αυτά δεν τα ξέρουμε. Είναι μια ευκαιρία να δούμε και τα καλά μας. Δηλαδή υπάρχει δυσκολία στο να μείνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας, με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, με τους πολύ κοντινούς μας, αλλά και μόνοι μας. Η δουλειά και ο ρυθμός αυτός, τον οποίο έχουμε συνηθίσει, πολλές φορές λειτουργεί σαν προπέτασμα καπνού για πολλά πράγματα. Εγώ που είμαι μεγαλύτερος αρκετά, λέω ότι πολλά πράγματα έκανα, εγώ πάντα για τον εαυτό μου μιλάω, έκανα τα οποία δεν χρειαζόταν να κάνω, πολλές ώρες παταλήθηκαν και τώρα είναι μια ευκαιρία να δω ότι όλα αυτά ήταν άνευ νοήματος, δηλαδή ανόητα. Υπάρχουν πράγματα πολύ πιο ουσιαστικά, όπως είναι το προσωπικό, το εσωτερικό μας κοίταγμα. Και αυτό προσπαθώ να κάνω αυτόν τον καιρό. Στην καραντίνα σου έχεις παρέα? Μα τι Ναταλία είμαι, τι γυναίκα μου. Και έχει αλλάξει κάτι? Ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι ξαφνικά είμαστε καραντίνα σε διάφορα σχήματα, γνώριμα ημί. Και κάπως δεν ξέρω, αλλάζει γνώμη μας, βλέπουμε καινούργια πράγματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς είμαστε συνδυσμένοι, περνάμε και πολλές ώρες μαζί, έτσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, θα έλεγα. Και θέλω να σε ρωτήσω και ένα τελευταίο. Όταν θα τελειώσει όλο αυτό, τι είναι αυτό που θα λαχταρίσει πιο πολύ να κάνεις, πιστεύεις? Τι θα σου έχει λείψει? Αυτό που θα ήθελα, πέρα από αυτά που σου είπα πριν περί του αθλητισμού, να δω κάποιους αγαπημένους φίλους και να πάμε ένα βράδυ να κάτσουμε, εφόσον θα έχει φτιάξει και καιρός, φαντάζομαι, να κάτσουμε κάπου έξω, να πιούμε ένα ποτήρι, να πούμε δύο κουβέντες, να κάνουμε έναν απολογισμό και μπορεί και να ξανασυστηθούμε. Να δούμε τον κόσμο με διαφορετική ματιά. Αλλά να είναι έξω. Έτσι, έξω, κάτω από τα αστέρια. Θα αλλάξει κάτι στη σχέση σου με τη δουλειά? Όχι στη σχέση σου ακριβώς, το πώς νιώθεις για τη δουλειά. Δηλαδή θα γυρίσεις με άλλη λαχτάρα, θα είσαι ο ίδιος, πιστεύεις? Θα αλλάξει κάτι? Ο ίδιος θα γυρίσω, γιατί πάντα είχα λαχτάρα για τη δουλειά. Πείτε με ψώνιο, πείτε με ό,τι θέλετε. Αλλά είχα πάντα μια λαχτάρα και τα έκανα με πολύ πάθος όλα αυτά. Δεν μου φεύγει αυτό, δεν αλλάζει κάτι. Απλώς θέλω να γυρίσω με όρους ασφαλείας, δηλαδή να δουλέψουν όλοι οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς και να μπορούμε να δουλέψουμε με ματιά στον ορίζοντα, με θάρρος δηλαδή, και όχι με φόβο. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Λευτέρη μου, να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ το ίδιο, και εσύ το ίδιο. Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και αυτό ήταν το podcast «Η Καραντίνα». Ο καλύτερος τρόπος να με ακούτε είναι από το κινητό σας και είναι πολύ απλό. Μπείτε στο Play Store και κατεβάστε οποιαδήποτε δωρεάν εφαρμογή για podcast. Podcast Addict, Pocket Casts, Spotify. Μετά γράψτε pod.gr και θα βρείτε όλα μας τα podcast. Αν πάλι έχετε iPhone, το εικονίδιο για τα podcast είναι MOV και είναι ήδη εγκατεστημένο. Ψάξτε το και θα το βρείτε. Είναι MOV.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.